Δουλοθεοδωρή, για να μιλήσουμε για μπάλα, μιλήσουμε για πας και όχι μόνο για πας. Γιάννη, να Χριστόδουλε, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι και εδώ και απόψε. Σε ευχαριστώ. Καλησπέρα. 4 και 1 σερί ήττες τώρα σε πρωτάθλημα και κύπελλο πας. Αν έκανες ένα σχόλιο αρχικό, θα πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και θα επιστρέψουμε για την κυρίως συζήτησή μας. Αν έκανες ένα πρώτο σχόλιο, τι θα έλεγες? Σπάνιο το ρεκόρ αυτό. Εντάξει, μας γυρνάει πολλά χρόνια πίσω. Δεν χάσαμε κάτι, ούτε και κερδίσαμε όμως. Απλώς εδώ, σε αυτό το σημείο που είμαστε, θα πρέπει. Σίγουρα δεν κερδίσαμε, βέβαια, ναι, αλλά. Εντάξει. Ούτε και έχουμε χάσει κάτι. Δεν έχουμε χάσει. Εντάξει. Είναι κάποιοι αγώνες, για παράδειγμα και πέρσι στην Λαμία είχαμε χάσει. Δεν αλλάζει κάτι. Α, τώρα το είμαστε τρίτη, είναι... τρίτη από το τέλος τώρα. Έτσι, και είμαστε... πέρσι είμαστε σε τέτοια φάση, ναι, βάση, αλλά κοίταξε να δεις τώρα. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε τον τρόπο που χάνουμε. Να, για πες. Είναι πολύ εύκολος. Mm. Τρως ένα γκολ από κόντρα, χτυπάει μπάλα στο τηλεγραφόξυλο που έλεγε ο Αναστασιάδης και μπαίνει μέσα. Έτσι έφερε η Παναγιά. Να. Στο δεύτερο τον γκολ έχεις τους δύο καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς, θεωρώ εγώ, στην Ελλάδα, τον Παντελάκη και τον Ραμούσπε, και μπαίνει ένας ανάμεσα και παίρνει την κεφαλιά. Άντε τώρα. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, 100 φορές να τα κάνεις, 101 δεν είναι δυνατόν να γίνουν. Όχι ότι δικαιολογώ την εξέλιξη του αγώνα ή ότι αδυναμίες είχαμε. Εγώ θέλω να τους δικαιολογήσω όλους, αλλά μπορούμε να τους δικαιολογήσουμε. Αλλά μείνει και αυτά τα πράγματα. Λες, κάποιες φορές πίνει κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι δυνατόν. Ξεκινάς, για παράδειγμα, και λέει ο σπίκερ, μετά από τα 90 δευτερόλεπτα, πρώτη φορά ακουμπάει την μπάλα η ομάδα της Λαμίας. Είχε 90 δευτερόλεπτα την κατοχή της μπάλας. Την έφερες την μπάλα γύρω-γύρω όπως ήταν η Μπαρσελόνα. Στη συνέχεια έχεις 70-30 κατοχή, τους πιέζεις, τους κάνεις και τρως γκολ από το πουθενά. Δεν γίνει. Μάλιστα. Θα μου πεις περισσότερα μετά το ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δυσκολεύουν τα πράγματα για τον Παζιάννη. Και ο τρόπος, όπως είπαμε και λίγο πριν, όπως είπε και ο Χριστόδουλος, ο τρόπος που χάνεις. Για πάμε να δούμε το ρεπορτάζ μετά. Λοιπόν, Χριστόδουλε, πολλοί κόσμος λέει πρέπει να φύγει ο Στάγιος, πρέπει να γίνει αλλαγή προπονητή, να γίνει ένα σοκ, ένα ηλεκτροσοκ στην ομάδα. Όταν αλλάζει προπονητής, πολλές φορές δεν φταίει ο προπονητής ή φταίει. Υπάρχει ένα σοκ, υπάρχει ένα ηλεκτροσοκ. Κάτι γίνεται, κάτι κινείται. Τώρα αυτή η ομάδα χρειάζεται κάτι. Έτσι. Κοίταξε, κινείται η ομάδα για μια αγωνιστική, δύο και μπορεί να αλλάξει κάτι. Αν υπάρχουν άλλα προβλήματα, όποιος προπονητής και να έρθει, δεν θα αλλάξει κάτι. Εσύ τι λες? Αν θεωρούμε δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή το. Ναι, τι λες για το να φύγει ο Στάικος, όπως λέει πολλοί κόσμος. Αν θεωρούμε αυτή τη στιγμή, αν θεωρήσουμε ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι ο Στάικος, θα πρέπει να κοιτάξουμε. Τι μπορεί να αλλάξει ο Στάικος? Τι θα έκανε δηλαδή ένας άλλος προπονητής? Θα άλλαζε το σύστημα της ομάδας που παίζει 4-3-3 και επιμένει, ενώ πέρυσι προς το τέλος, όταν είδε τα δύσκολα, έπαιξε 4-4-2 και πήρε με τα αποτελέσματα? Να πούμε, μαζί σου φίλε μου, έχεις ένα δίκιο. Πέρσι δοκιμάσαμε το 4-4-2 και πήραμε τα αποτελέσματα και σωθήκαμε. Αν τώρα έρθει άλλος ένας ποδοσφαιριστής, τι θα αλλάξει δηλαδή? Θα βγάλει ποιον, τον Ραμούσπε, να βάλει ποιον? Θα βγάλει τον Παντελάκη. Ο Ραμούσπε είναι κορυφή. Ωραία. Να βγάλει τον Παντελάκη. Δεν το συζητάμε. Να βγάλει τον Παντελάκη. Πίσω, ναι, να πάρουμε ένα ποδοσφαιριστή. Ναι. Να βγάλει τον Παντελάκη. Δεν μπορεί να το βγάλει. Να βγάλει τον Σόρια. Δεν μπορεί να το βγάλει. Να βγάλει τον Τζαούση. Άντε, να βγάλει τον Τζόσου και να βάλει ένα πιτσιρικά εδώ που είναι από τα Γιάννα. Να βγάλει τον Τζίμα από τα αριστερά. Άντε, να βάλει τον Ρουσέλο. Να δώσει μια νέα πνοή, ρε Χριστόδουλε. Να δώσει μια νέα πνοή στην ομάδα. Να... Νέα πνοή για πόσο, Βλάση? Ναι. Οι νέες πνοές είναι. Εσύ εκτιμάς ότι ο Στάικος είναι OK? Εγώ εκτιμάω ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δεν είναι ο Στάικος. Είναι άλλα 125 προβλήματα που μπορεί να έχει η ομάδα. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα? Το μεγάλο πρόβλημα, εγώ δεν έχω καταλάβει ποιο είναι γενικός αρχηγός στην ομάδα. Ένα από τα προβλήματα. Μια βλέπω να κάνει τις αλλαγές. Ποιο είναι ο γενικός αρχηγός? Ο Νιάρχακος. Δεν είναι ο Νιάρχακος. Ποιο είναι? Είναι τεχνικός διευθυντής. Ναι. Ποιο είναι? Είναι ο Μπάμπης. Ναι. Αλλά όταν βλέπουμε τον Νιάρχακο να πάει εκεί πέρα και να αγκαλιάσει ποδοσφαιριστές και να κάνει. Ποιο είναι? Και ο Μπάμπης να κάνει. Τι ήταν ο Μπάμπης εκεί πέρα? Σε αυτόν τον αγώνα τι ήταν ο Μπάμπης? Ήταν γενικός αρχηγός. Δηλαδή, εντάξει, πέρα από τα πρόσωπα, λες ότι. Υπάρχει δομική. Υπάρχει ασάφεια. Ναι, υπάρχει ασάφεια στους ρόλους. Βέβαια. Αυτό λες. Βέβαια. Και εκεί είναι μια αναταραχή. Υπάρχει μια ανασφάλεια μετά. Ο Στάικος παίζει με την πλάτη στον τοίχο. Είναι, ας πούμε, ο Σάκος. Με αυτά τα αποτελέσματα τι να παίξει ο Στάικος? Με αυτά τα αποτελέσματα την πλάτη στον τοίχο θα παίξει. Κοίταξε, Βλάση, δεν έχουμε άσχημα αποτελέσματα. Τι δεν έχουμε άσχημα αποτελέσματα? Χριστόδουλε, είμαστε 5 βαθμούς. Τρίτη από το τέλος είμαστε. Ναι, με ποιους παίξαμε? 4 ήττες και μία. Ποιον μπορούσαμε να κερδίσουμε από όλους αυτούς?
μέσα στην έδρα μας. Για μένα. Χάσαμε κανένα. Για μένα όλους. Και τη Λαμία θα έπρεπε να την κερδίσουμε. Εγώ πιστεύω γιατί ήθελα να πάω τετράδα. Είμαι οπαδός, αλλά... Ναι, έτσι, ναι. Μπράβο. Τέσσερις ή τέσσερις. Κοιτάξτε να δείτε. Θα πάμε τώρα στον Άρη, θα πάμε. Έτσι. Ναι, θα πάμε στον Άρη. Μπορεί να κάνουμε και πέντε ή τέσσερις. Να πάρουμε εδώ. Μέσα στην έδρα μας. Χάσαμε από κανέναν από τους ανταγωνιστές. Όχι. Ναι, εσύ εκτιμάς τώρα ότι η πορεία της ομάδας είναι OK. Όχι. Άμα πάρουμε όμως την. Είσαι ευχαριστημένος. Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι ανησυχείς για την ομάδα. Εννοείται ότι ανησυχώ, εννοείται ότι δεν είμαι ευχαριστημένος, αλλά δεν είχε καταστροφή. Ναι, όχι, τίποτα δεν είχε καταστροφή. Πριν την καταστροφή, τίποτα δεν χάσαμε, δηλαδή, χάσαμε ποιον. Χάσαμε τον Πάκο έτσι όπως χάσαμε. Ναι. Που δεν έπρεπε να χάσουμε. Να το προβλέψουμε λίγο, έτσι. Να προβλέψουμε, ναι, την καταστροφή και να μην την έχουμε την καταστροφή. Έτσι. Βλάση έτσι κι αλλιώς, κοίταξε να δεις και εγώ και εσύ. Και στη Β' Εθνική πάλι πας για ένα θα μας. Πας για ένα θα μας, δεν το συζητάμε. Το ζήτημα είναι να μην πάμε Β' Εθνική, έτσι. Αυτός που θα χάσει, άμα θα πάμε Β' Εθνική, είναι αυτοί μάλλον που θα χάσουν είναι οι επενδυτές. Αυτή τη στιγμή οι επενδυτές είναι η διοίκηση, αυτοί θα χάσει. Αμφισβήτης ακούω και για τα παιδιά του Χρήστο Βασίλη και για τους επενδυτές. Όχι. Αμφισβήτης ακούω στον δρόμο, στο. Κοίταξε να δεις τώρα. Ο καθένας τώρα μέσα στην πίκρα του μπορεί να λέει τα χίλια δυο. Σωστό είναι αυτό που λες. Εντάξει, τώρα, τα παιδιά τώρα είναι δύο παιδιά τα οποία θα πρέπει να τα αγκαλιάσουμε παραπάνω από το κανονικό. Να τους συγχωρήσουμε παραπάνω από το κανονικό τα λάθη που μπορεί να έχουν κάνει ή θα κάνουν για να πάμε μπροστά. Μαζί σου. Εντάξει, θέλουν, γιατί, θέλουν να κρατήσουν τον μπάς τα παιδιά του Χρυσό Βασίλη. Να κρατήσουν τον μπάς για να. Θέλουν να τον κρατήσουν. Γιατί μια ζωή δεν βρίζαν το συγχωρημένο του κύριου Γιώργου. Μια ζωή δεν το βρίζαν. Πανό δεν το βγάζαν. Αυτό είναι έτσι. Εντάξει, τα παιδιά, οι Χρυσό Βασίλη θέλουν να κρατήσουν την ομάδα. Θέλω να. Επειδή έχει μια επαφή, γι' αυτό όχι, σε ρωτάω. Όχι, είναι, δεν είναι θέμα επαφή, είναι θέμα εγωισμού. Και η αίσθηση που έχει, η εκτίμηση που κάνεις. Είναι θέμα εγωισμού. Εγώ, ναι. Εγώ το ξαναλέω. Ειδικά ο Παναγιώτης έπαιζε σημαντικό ρόλο όλα τα χρόνια μέσα στις μεταγραφές. Γιατί το έχω ζήσει από κοντά αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε ξεκάρφωτα και πήρε την ΠΑΕ Παζιάννα. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που φρόντιζε, πάσχιζε. Διάλεγε ποδοσφαιριστές, έκανε. Δεν μπορεί αυτόν ανά πάση στιγμή εμείς ή μάλλον σε μια στιγμή να τον αποδομούμε. Δεν αποδομούμε κανέναν, απλά προσπαθώ να διερευνήσω. Όχι, εσύ και εγώ κανέναν. Ναι. Να διερευνήσω προθέσεις τώρα και επειδή έχεις επαφή. Ναι. Σε ρωτάω, αυτό σε ρωτάω. Ναι. Θέλουν να είναι εδώ στον μπάσκετ. Εννοείται ότι θέλουν. Καταρχήν. Όπως ήθελε ο πατέρας του. Περίμενε, Βλάση. Είναι δυνατόν να θες να πουλήσεις ένα μαγαζί, γιατί να το πάρουμε καθαρά επιχειρηματικά. Πότε θα το πουλήσει καλύτερα, στην Α' Εθνική ή στη Β'? Αλλά δεν το συζητάμε. Εντάξει. Ναι. Άρα τι δεν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θέλουν να είναι στην Α' Εθνική. Εσύ λες και ότι... να θέλουν να πουλήσουν, ναι. Πρέπει να διατηρηθούν στην Α' Εθνική. Εσύ παρόλα αυτά λες, okay, το καταλαβαίνω. Εσύ παρόλα αυτά λες ότι δεν θέλουν να πουλήσουν, θέλουν να κρατήσουν το και να θέλουν να πουλήσουν με Βλάση. Θα πρέπει, ναι, να το πουλήσουν στην Α' Εθνική του Παζιάννα, αν θέλουν να κερδίσουν. Β' Εθνική δεν θα πάρουν τίποτα. Τώρα αυτή η ομάδα πάντως έχει προβλήματα. Άμα χάσουμε και από τον Άρη, θα μείνουμε ακόμα πιο πίσω. Θα δούμε λίγο και τα παιχνίδια, έτσι. Κοίταξε, Βλάση, αν πάρουμε. Αγωνιστική. Εγώ επιμένω. Αν πάρουμε τους αγώνες που έχουμε παίξει μέχρι τώρα. Ναι. Θα δούμε ότι δεν χάσαμε κάτι το ιδιαίτερο μέσα στην έδρα μας. Χάσαμε από αντιπάλους, οι οποίους κάλλιστα κάθε χρονιά θα χάναμε. Το μόνο που χάσαμε, που δεν έπρεπε να χάσουμε για μένα, είναι ο βαθμός της Έρης. Εντάξει. Και στη Λαμία χθες πάλι δεν έπρεπε να χάσουμε. Αυτό λέμε. Άρα, στη Λαμία είμαστε... πρέπει να κερδίσουμε. Ναι, είμαστε. Γιατί το έπαιξα και διπλό στο στοίχημα. Ναι, είμαστε. Είμαστε. Εντάξει, καλά και καλή. Ναι. Λογικό. Οπαδικά, το έπαιξα οπαδικά. Ναι. Ναι. Λοιπόν, είμαστε μείον 2 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Από αυτά που θέλαμε δηλαδή πάντα να κάνουμε. Ή μείον 3 βαθμούς. Ναι. 2 με 3 βαθμούς. Από εκεί πέρα, άμα δεις τη βαθμολογία και τη διαβάσεις, δεν έχει επέλθει. Για πάμε λίγο να δούμε. Πάμε να δούμε το μέλλον λίγο. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Εμείς παίζουμε Άρης ΠΑΣ, παίζουμε στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Να πούμε λίγο τη βαθμολογία που είναι από κάτω. Ναι, οι Σέρες έχουν 9, ναι. Η Τρίπολη έχει 8, η Κηφισσά έχει 7, το Αγρίνο έχει 6, το Παζιάννα έχει 5, ο Ατρόμητος έχει 3 και ο Βόλος 2. Και πάμε να δούμε τώρα τα ζευγάρια. Για πάμε να δούμε τα ζευγάρια. Πάμε. Ξεκινάμε με αυτά τα ζευγάρια κάτω, ναι, από αυτά μας τα δικά μας. Τα δικά μας. Ατρόμητος Πανετολικός. Ατρόμητος Αγρίνιο. Ναι. Αν δεν κερδίσει ο Ατρόμητος, είναι άξιος μοίρας. Άρα και να κερδίσει ο Ατρόμητος θα πάει ένα βαθμό πάνω από τον Παζιάννα. Δεν λέει κάτι. Το Αγρίνιο, άμα κερδίσει ο Ατρόμητος, θα μείνει στους 6 βαθμούς. Ένα βαθμό από πίσω εμείς. Πάλι δεν λέει κάτι. Εντάξει. Γιατί η επόμενη αγωνιστική είναι Ατρόμητος Βόλος. Ναι. Ο τελικός είναι η μεθεπόμενη αγωνιστική. Για πάμε να το δούμε. Που είναι Παζιάννα Βόλος. Ωραία, εκεί είναι ο τελικός. Πριν πάμε εκεί, έχουμε ακόμα πιο. Έχουμε Τρίπολη Λαμία. Τρίπολη Λαμία. Κερδίζει Τρίπολη. Η Λαμία είναι 12. Θα πάει προς τα πάνω η Λαμία. Την αφήνουμε τη Λαμία. Μετά έχουμε το. Μας φτάνει και η Τρίπολη άμα κερδίσει, έτσι. Που μπορεί να την κερδίσει η Τρίπολη. Η Τρίπολη, εντάξει, είναι πάνω από εμάς, είναι 8. Εντάξει, ας την κερδίσει η Λαμία. Η Λαμία έχει 12. Ναι. Εντάξει, δεν λέει τίποτα. Ναι.
Εντάξει, κοίταξε να δεις. Αν θέλεις να το πάρουμε οπαδικά, κανένας δεν πίστευε ότι ο Παζιάννη αυτή. Εγώ ειδικά δεν πίστευα ποτέ ο Παζιάννη θα φτάσει σε αυτή τη θέση. Μαζί. Τις πρώτες πέντε αγωνιστικές. Αλλά δεν είναι και καταστροφή. Καταστροφή δεν είναι. Ναι. Μέχρι την καταστροφή τίποτα. Η καταστροφή περισσότερο. Για πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Να δούμε όλα τα παιχνίδια. Βόλος και Φυσιά. Να δούμε επόμενη το... αγωνιστική. Βόλος και Φυσιά. Βόλος και Φυσιά. Αν κερδίσει ο Βόλος. Μας έφτασε. Εδώ πάει ναι. Το μας έφτασε. Θα έχει πρόβλημα και η Φυσιά γιατί θα κάτσει 7. Ναι. Δηλαδή θα είμαστε όλοι στους 2 βαθμούς. Ναι, okay. Δηλαδή όπως και να έρθει το αποτελέσμα θα είμαστε 2-3 βαθμούς διαφορά. Αλλά εδώ μια νίκη. Δηλαδή, ο Βόλος εμείς... μπορεί να κερδίσει την Κηφισιά να μας φτάσει και ο Ατρόμητος του Αγρίνου να μας ξεπεράσει. Και άμα κερδίσει ο Βόλος, άμα κερδίσει ο Βόλος την Κηφισιά, εμείς παίζουμε την άλλη αγωνιστική με τον Βόλο, κερδίζουμε τον Βόλο και περνάμε και την Κηφισιά. Καλά, δεν είναι. Δεν είσαι σταθερά στην τελευταία, αλλά ναι. δεν είμαστε σε καλή φάση. Εννοείται δεν είμαστε σε καλό φεγγάρι. Η ομάδα δείχνει ότι δεν μπορεί να κερδίσει. Είναι όλα, δεν είναι μόνο οι βαθμοί που έχουμε, Χριστόδουλε. Κοίταξε να δεις. Σε προβληματίζει εσένα ο τρόπος που χάνουμε, τα λάθη που γίνονται, αυτά εμένα, που έλεγες και πριν. Εμένα με προβληματίζει ένα θέμα. Ότι θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα πρέπει να έχει ηρεμία μέσα στον αγωνιστικό χώρο και δεν την έχει. Και θα σου πω γιατί δεν έχει βλάσει. Γιατί όταν βλέπεις κάθε αγωνιστική παίρνει κόκκινη κάρτα κάποιος από τον πάγκο, αυτό δεν είναι λογικό. Πάνω να πει ότι δεν μιλάει μόνο ο Στάικος, γιατί όταν είσαι μέσα στο γήπεδο θα πρέπει να μιλάει μόνο ο Στάικος. Αυτό είναι το αφεντικό της ομάδας. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο Στάικος δεν είναι το απόλυτο αφεντικό της ομάδας. Αν δεν είναι αφεντικό, μα δεν μπορεί να είναι αφεντικό, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αυτό θα πρέπει να το λύσει η διοίκηση. Θα πρέπει να βάλει φήμα του άλλου. Δεν μπορεί να έχει δύο-τρει. Είναι πρόβλημα όμως και για τον προπονητή που δεν μπορεί να επιβληθεί. Έτσι, μπράβο. Ακριβώς. Εκείνη το θέμα. Πρέπει να αλλάξουμε προπονητή ακριβώς επειδή δεν μπορεί να επιβληθεί ο Στάικος. Η διοίκηση είναι. Θέμα διοίκηση είναι αυτό. Δεν μπορεί τώρα να τρώει τρεις κόκκινες ο Νιάρχακος. Λοιπόν. Δεν μπορεί τρεις κόκκινες ο Νιάρχακος. Δεν μπορεί να τρώει κόκκινο ο προπονητής τερματοφυλάκων. Δεν μπορεί να τρώει. Για πάμε λίγο. Βόλος και Φυσιά. Είπαμε εδώ τώρα ο Βόλος θα κερδίσει και Φυσιά λογικά. Έτσι. Αν θέλει να κάνει θέλω κάτι καλύτερο. Θέλω και προγνώσεις γιατί. Ναι, αν θέλει να κάνει κάτι ο Βόλος. Αν θέλει να κάνει κάτι ο Βόλος πρέπει να την κερδίσει και Φυσιά. Αν χάσει και από την Φυσιά είναι σαν να χαιρετάει από τώρα. Γιατί θα μείνει 2 βαθμούς. Καλό για μας αυτό να χάσει από την Φυσιά. Τέλος πάντων. Ατρόμητος Αγρίνιο. Ατρόμητος Αγρίνιο. Είναι ένα ντέρμπι εδώ τώρα και οι δύο. Ο Ατρόμητος έχει 3 βαθμούς, το Αγρίνιο έχει 6. Το Αγρίνιο πήρε μια νίκη, πήρε ανάσα βαθμολογική, αποθεώθηκε ο Πετράκης που έχει αλλάξει και έχει πάει προπονητής στο Αγρίνιο. Και εντάξει, αν το Αγρίνιο κόψει κάτω από τον Ατρόμητο, φεύγει και ο Ατρόμητος προς τα κάτω. Γιατί αν δεν κερδίσει αυτά τα μάτια ο Ατρόμητος, ποιο θα κερδίσει. Δεν έχει να κερδίσει και κάποιον άλλο μετά. Μάλιστα, έτσι είναι. Όφη Ολυμπιακός. Τώρα εδώ. Εντάξει, Όφη Ολυμπιακός. Όχι. Ναι, Όφη Ολυμπιακός. Όφη Ολυμπιακός τώρα έχουμε ένα μάτς. Δεν το σχολιάσαμε κιόλα. Θα πάμε εκεί, θα πάμε, θα κλείσουμε με αυτό. Ναι, αλλά αν θες να το κάνουμε τώρα, να το σχολιάσουμε. Να σχολιάσουμε και το Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πάμε. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει 2 μάτς με την ίδια φάση, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Θα χάσει και ένα μάτς με την ίδια φάση. Δηλαδή, όπως κερδίσει το μάτς με την ταινία τον Ατάλο, όπως κερδίσει το μάτς με τον Παναθηναϊκό, σε κάποια στιγμή θα το φέρει η μοίρα που κι εσύ ένα παρόμοιο μάτς θα το χάσεις. Τώρα χάνει το μάτς ο Ολυμπιακός προφανώς, έτσι, λογικά χάνει. Λογικά. Εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Λόγω της κροτίδας, έτσι. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Δεν μ' αρέσουν γιατί... Κροτίδες τώρα μέσα στο γήπεδο, εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι ο αγώνας θα πρέπει να αρχίζει και να τελειώνει μέσα στο γήπεδο. Όχι εκτός γήπεδου. Τώρα, Χριστόδουλε, να πούμε κάτι όμως, να μην κάνουμε τις παρθένες τώρα εδώ, θα το πω λαϊκά. Οι κροτίδες στα ελληνικά γήπεδα πέφτουν. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι πρέπει να συνεχίσουν να πέφτουν. Κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε διαφορετικά, έτσι. Και από μέχρι το σημείο δηλαδή, να σταματήσουμε αυτά τα σπορ. Ο Ολυμπιακός με αυτόν τον τρόπο έχει πάρει 2 παιχνίδια. Okay. Ήρθε η στιγμή, μπορεί να χάσει και τώρα το παιχνίδι σε αυτή την αγωνιστική. Πάλι το ξαναλέω. Εγώ αν ήμουν μέσα στο γήπεδο, θα το έλεγα του παίκτου Παναθηναϊκού, άντε αδερφέ, εντάξει, πήγαινε στην εκκλησία, γήπεδο είναι εδώ. Εντάξει. Εντάξει, κάποια στιγμή όχι ότι είναι δίκαιο αυτό που σου λέω. Καταλαβαίνω τι λες, καταλαβαίνω. Εντάξει, δεν γίνεται τώρα να κόψει ένα κάτω και να κρεμιέται μια ομάδα όπως δεν γίνεται πάλι από έναν οπαδό, αν είναι αυτός οπαδός. Ναι. Γιατί για μένα δεν είναι οπαδός. Πέταξε την κροτίδα. Που πετάει την κροτίδα. Ναι. Γιατί και εγώ είμαι οπαδός, 100 χρόνια μέσα στα κήπεδα, δεν μπορώ να πετάξω κροτίδα. Ναι. Για να πετάξω κροτίδα, βλάση μου πρέπει να είναι μπαχαλάκια. Να θέλω τον μπάχαλο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα με τις κροτίδες στα γήπεδα. Πάει ο άλλος στο γήπεδο, τρώει μια κροτίδα. Θα πέραμε χειρομοβίδες. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να σταματήσει αυτό το τέλος. Ούτε και ο παίκτης είναι αναγκασμένος να παίζει με κράνος. Ε, βέβαια. Εντάξει, από την άλλη. Τι να λέμε. Να πάρουμε και την άλλη. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Εδώ θα το χάσει ο Ολυμπιακός και πρέπει να το χάσει. Λογικά.
για να σταματήσουν. Ίσως μπει μια τάξη, ίσως. Και αρχίζω και βλέπω μια. Σκεφτούν ότι πρέπει να βάλουν μια τάξη να μην πέφτουν κροτίδες στο γήπεδο. Απλό πράγμα. Απλό. Και αρχίζω να βλέπω μια συνωμοσία για τον γιατρό, τον Ανατάλλο. Τι να σου κάνει για τον γιατρό. Έρχεσαι τώρα, πέφτει κάτω βλάση τώρα έτσι όπως είναι. Πάει, έρχεται ο γιατρός. Τι έχεις βλάση μου, με πονάει τα αυτή. Δεν μπορεί να καταλάβει. Ο γιατρός δεν μπορεί να καταλάβει. Πρέπει να έχει μηχανήματα. Συμπονάει τα αυτή. Τι να έχει το μηχάνημα να του κάνει ακοόγραμμα τώρα. Τι γίνεται τώρα δηλαδή. Που είμαστε μια γραφικότητα, ρε Χριστόδουλε. Δηλαδή, ο γιατρός, το ντέρμπι πάνω στο γιατρό τώρα έπεσε όλη η ευθύνη. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Μια ωραία γραφικότητα είμαστε. Μια ωραία γραφικότητα είμαστε. Τι να πούμε, τι ωραία. Είναι, περνάμε ωραία τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε. Όφη Ολυμπιακός τώρα να δούμε το παιχνίδι αυτό. Δεν το χάνει. Το χάσει ο Ολυμπιακός αυτό το παιχνίδι τώρα. Λογικά όχι. Και αυτά που έχει μαζί με τον Όφη, όχι. Εντάξει, αλλά Όφη, κοίταξε να δει. Όφη χτυπάει τις μεγάλες ομάδες φέτος. Ποτέ δεν ξέρεις. Μου το είπες και την προηγούμενη φορά με την Κηφισιά και έφερε με την Κηφισιά, έτσι. Ναι, ναι, τις μικρές έχει πρόβλημα. Τρίπολη Λαμία. Τρίπολη Λαμία. Τώρα πάμε στην Τρίπολη Λαμία. Η Τρίπολη έχει 8, η Λαμία είναι στις 12. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να χάσει αυτό το μάτι στην Τρίπολη. Αν χάσει αυτό το μάτι στην Τρίπολη, θα αρχίσει να κινδυνεύει η Τρίπολη. Γιατί θα φτάσουν όλοι στους 5, 7, 8 θα είναι όλοι εκεί πέρα. Ναι, έχασε με την ΑΕΚ η Τρίπολη, δεν χάνει άλλο τώρα. Ναι, πάνε σε ΑΕΚ. Να δεις πώς έχασε με την ΑΕΚ όμως. Αν κοιτάξουμε και λίγο και αναλύσουμε τον αγώνα, ναι, στο πρώτο ημίχρονο είχε τρία. Έχει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες, είχε Τρίπολη. Ναι. Αλήθεια, ναι. Οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν καταλάβει το 1,5% το 50% του γηπέδου, έχουν κάνει επεισόδια, δεν έχει ακουστεί τίποτα. Ακούστηκαν μόνο το επεισόδιο του Παναθηναϊκού. Ναι, ο Αστέρας Τρίπολης έβγαλε ανακοίνωση ότι δεν ξαναδίνει εισιτήρια στους οπαδούς της ΑΕΚ. Τι θα πει δεν ξαναδίνουν εισιτήρια. Καταρχήν επιτρέπονται ή απαγορεύονται οι μετακινήσεις. Για να καταλάβουν τώρα. Για να καταλάβουμε όλοι. Είμαστε σε μια χώρα. Έτσι. Επιτρέπεται να πάω εκτός έδρας ή δεν επιτρέπεται. Κανονικά δεν επιτρέπεται. Γιατί επιτρέπεται. Γιατί δεν επιτρέπεται. Εκεί πέρα και να πάνε 5.000, 6.000 άτομα. Είμαι μαζί σου και να κάνουν τα ερωτήματα. Και... Πάμε στο άλλο παιχνίδι τώρα. Μάλλον Παναθηναϊκός, Πανσεραϊκός. Παναθηναϊκός, ναι. Ο Παναθηναϊκός τώρα, αν θέλει να εξαργυρώσει το μάτς που πήρε μέσα στον Ολυμπιακό, θα πρέπει να κερδίσει και Σέρες. Δεν το συζητάμε. Απ' την άλλη, οι Σέρες έχουν δείξει ότι είναι ο Γκαρσία έχει κάνει μια ομάδα η οποία είναι πολύπλοκα συνδεδεμένη και άρρηκτα μέσα του, δηλαδή και δύσκολη ομάδα. Είχαμε πει ότι. ΠΑΟΚ τον χαρακτήρισε την προηγούμενη φορά. ΠΑΟΚ είχα πει. Ναι, Άρης ΠΑΟΚ. Και είπα ότι είναι το κλασικό της Θεσσαλονίκης. Βέβαια δεν έχει το υλικό που έχει ο ΠΑΟΚ. Οπότε γι' αυτό είχαμε πει ότι έχει ένα προβάδισμα ο Άρης. Βέβαια κέρδισε στο 97 ο Άρης. 97 κέρδισε. Ναι, με ανακοινώσεις του και με δηλώσεις του Γκαρσία ενάντια στη Διευθυνσία και στο ένα και το άλλο. Εντάξει, αυτά γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα έχουμε βαρεθεί. Λοιπόν, Άρης Πας. Εδώ τώρα δεν το κερδίζουμε αυτό το παιχνίδι. Έτσι όπως μας βλέπω εγώ δεν το κερδίζουμε. Τι να λέμε τώρα. Κοίταξε αυτά που θέλουμε, το κερδίζουμε αυτό το παιχνίδι. Παζιά να κάνεις μεγαλύτερες εκπλήξεις εκεί που περιμένεις ότι είναι πεθαμένος. Μπορεί να αναστηχθεί από τις στάχτες του. Μακάρι να έχεις δίκιο τώρα. Δεν είναι το κομβικό σημείο αυτό το αγώνας με τον Άρη. Το κομβικό σημείο είναι ο αγώνας ο επόμενος. Με τον Βόλο μου λες. Θα πάμε εκεί. Και πάμε ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Εδώ έχουμε ντέρμπι. Ναι, ένα ντέρμπι. Σύνδεσο αυτά τα ντέρμπι είναι η ΑΕΚ. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι στα καλύτερά της. Βέβαια ο προπονητής της ΑΕΚ με συνεχή rotation προσπαθεί να κρατήσει. Να. Αλλά έχουν και την Ευρώπη. Είναι μάτς τα οποία είναι απρόβλεπτα γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει στην Ευρώπη, πόσο κούραση θα έχει το αγώνας της Ευρώπης, τι θα κάνουν, τι θέλουν να κρατήσουν, τι θέλουν να χτυπήσουν. Έτσι. Αλλά τώρα, αν θες να χτυπήσουν τον Ολυμπιακό, με ένα χ. Δεν το χτυπάς στον Ολυμπιακό. Να. Θα πρέπει να κερδίσει ένας από τους δύο. Ποιος είναι πιο πιθανό να κερδίσει, έτσι όπως βλέπεις εσύ τις πορείες, σε αυτή τη φάση τις αγωνιστικές πορείες. Η ΑΕΚ, να σου πω την αλήθεια, Βλάση, έχει ένα μυστήριο πράγμα φέτος. Σκοράρουν οι αμυντικοί. Να. Δεν έχουν σκοράρει επιθετικοί. Να. Από την άλλη, έχει μια τεράστια επίθεση που μπορεί να ασκήσει την άλλη την ομάδα. Τι να πω τώρα. Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι. Ντέρμπι δικεφάλων. Να, για να δούμε. Το ντέρμπι το. Ωραία. Όχι το κλασικό που λέμε, γιατί το κλασικό του ντέρμπι είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ντέρμπι, ας πούμε, μεταξύ των δύο δικεφάλων. Έτσι είναι, όπως το λες. Όπως το λες, λοιπόν, για πάμε στο παιχνίδι που το ανέφερες δύο φορές στη συζήτησή μας. Δεν είναι το παιχνίδι το κρίσιμο, λες, για τον Παζιάννη αυτό με τον Άρη, αλλά το επόμενο με τον Βόλο. Παίζουμε εδώ. Ναι, παίζουμε εδώ με τον Βόλο. Στο σημάδι με τον Βόλο, έτσι. Και θα πρέπει χάσαμε από το Βόλο εδώ για το κύπελλο. Χάσαμε. Εντάξει, πριν λίγες μέρες. Χάσαμε με άσχημο τρόπο. Ναι. Με άσχημη κερκίδα, γιατί και η κερκίδα δεν είχε την ανταπόκριση που έπρεπε να έχει σαν οπαδί του Παζιάννα.
έπεσαν και αυτοί σε σφάλματα και αυτοί. Και εμείς πέσαμε σε σφάλματα σαν δηλαδή, οπαδοί. Συζητούσαν οι παίκτες με τους οπαδούς. Εντάξει. Εντάξει. Θεωρώ ότι. Ενώ πεζόταν το παιχνίδι. Δηλαδή. Ναι, στο έχω ξαναπεί, Βλάση. Εγώ θεωρώ ότι αν έχεις μια αριστερή προσέγγιση σε έναν αγώνα που βλέπεις, δεν δικαιολογείς να βρεις ένα εργαζόμενο. Και ο ποδοσφαιριστής εκείνη τη στιγμή είναι εργαζόμενος. Να. Εσύ τώρα, αν έρχεται εδώ το αφεντικό σου και σου πει, ξέρεις, στο διάλειμμα εκεί που αλλάζει το. Όχι ο εργοδότης. Να έρθουν οι τηλεθεατές και να μου την πέσουν. Και να στην πέσουν. Όποιος και να στην πέσει. Οι τηλεθεατές, γιατί έτσι είναι η στοιχεία, η αναλογία. Ναι, δεν μπορείς να την πέσει. Ναι. Δεν μπορείς να την πέσει. Δεν μπορείς να παίξει καλά όπως θα έπρεπε να παίξει. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Λοιπόν, από εκεί πέρα δικαιολογείται και μια κακία. Έχει τα δίκια της. Έχει τα δίκια της, είναι όχλος, είναι τόνα, είναι τάλο, ξεκινάει. Πας και εκεί για να ξεσπάσει. Και όλα εντάξει, μέσα στο παιχνίδι είναι. Ο άλλος μπορεί να το παίξει. Ο άλλος μπορεί να το παίξει και στο στοίχημα και να χάνει το στοίχημα και να τρελαίνεται από αυτό. Ναι. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά, εγώ το λέω πάντα. Την ομάδα που αγαπάς δεν την παίζει στο στοίχημα ποτέ. Δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο. Γιατί καταρχήν δεν είσαι αντικειμενικός και δεύτερον ότι άμα χάσεις το στοίχημα μπορεί και να την βρεις. Δεν κάνει να την βρεις. Τώρα, ο Βόλος παίζει με την Κηφισιά, εμείς παίζουμε τον Άρη. Ο Βόλος έχει 2, εμείς έχουμε 5. Θα κερδίσει φυσιολογικά ο Βόλος την Κηφισιά, θα πάει στους 5. Θα χάσουμε εμείς φυσιολογικά από τον Άρη 5-5. Πραγματικά είναι κρίσιμο παιχνίδι. Εκεί θα είναι. Τον είναι κρίσιμο παιχνίδι. Αυτό πρέπει να το κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Δεν γίνεται. Αυτά πρέπει να κερδίσουμε. Αν δεν το κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, δεν γίνεται. Έτσι. Γιατί μέχρι στιγμής κοιτάμε κάποια μάτσα τα οποία εντάξει. Με τις Σέρες για παράδειγμα, χάσαμε έναν αγώνα ο οποίος είχαμε 2 πέναλτι. Από τους 2 υποτίθεται καλύτερους ποδοσφαιριστές που έχουμε σε φόρμα, έχουμε τον Τζίνο και τον Καραχάλιο. Να. Αυτοί έκαναν τα 2 τα πέναλτι. Δεν μπορείς να πεις κάτι. Τα παιδιά έκαναν τα πέναλτι. Χάσαμε με ένα γκολ στο 90 τόσο, το οποίο μόνο σε ερασιτεχνικό μπορείς να το φας. Και γι' αυτό λέω καμιά φορά, δεν φταίω στα 20 όταν χάνεις έτσι. Ο κάθε Στάικος. Και ο Κλέιμαν κάνει κάτι σούπες εκεί, τρώει κάτι. Εντάξει, γκολ, και ο Κλέιμαν εκεί έφαγε εκεί ένα γκολ και πέρα. 10 χρόνια τώρα. Τέλος πάντων, εδώ θέλω να πω για κανέναν παίχτη. Κάνουν οι άνθρωποι ό,τι μπορούν να κάνουν. Οι επαγγελματίες είναι, κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Αυτό που μπορούν να κάνουν, κάνουν. Αλλά είναι αρκετό αυτό που μπορούν να κάνουν για να σώσει την ομάδα. Άμα δεν είναι ικανό, το διώχνεις. Και να μείνει στην κατηγορία πας. Αν δεν είναι ικανό, το διώχνεις. Ναι. Αυτό, αν αυτό ρωτάω εσύ, και σένα, αυτό ρωτάω. Αν θεωρείς ότι πώς, αυτό πώς δεν είναι ικανό. Εσύ, εγώ εσύ. Για παράδειγμα δεν θα επενδύω σε καμιά περίπτωση στον Κλέιμαν. Θα επένδυα σε ένα από τους 2 τερματοφύλακες που έχω. Μαζί σου. Εντάξει, αυτή είναι η λογική δικιά μου. Δεν πάω να πει ότι εγώ έχω δίκιο. Έχει το Κλέιμαν αυτή τη στιγμή, έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 κακά μάτς, ας πούμε. Μάλιστα. Μπορεί να είναι κακιά η ώρα. Τι κακιά η ώρα, 8 τον αλλάζει μέχρι να αλλάξει το φεγγάρι. 8 κακιές ώρες τον αλλάζει. Εντάξει, τον αλλάζει μέχρι να αλλάξει το φεγγάρι. Δηλαδή να αλλάξει αυτόν, τον προστατεύει ουσιαστικά. Δεν τον αλλάζει για να του κάνει κακό. Τον προστατεύει όταν τον αλλάζει. Υπάρχουν φάσεις που ο Κλέιμαν δείχνει να είναι εκτός χώρου. Εκτός χώρου. Δεν καταλαβαίνω πού είναι πίσω το τέρμα. Έτσι. Το γκολ που έφαγε Σέρες ήταν εκτός. Τι να πούμε. Λοιπόν, κλείσει, πες κάτι έτσι. Μ' αρέσει αυτή η συγκρατημένη έτσι, στάση που έχεις και η υποψία αισιοδοξία. Πες κάτι αισιόδοξο. Θέλω να ακούσω κάτι αισιόδοξο και θα το ξανασυζητήσω. Κοίταξε, Βλάση, εγώ φύση και θέση είμαι αισιόδοξο και φύση και θέση αγαπάω τόσο πολύ τον Παζιάννα. Για παράδειγμα, την Παρασκευή που χάσαμε ήταν σαν να χάσα όλο το μήνα μπροστά μου. Δηλαδή, πας να βγεις έξω, πας να κάτσεις στο μαγαζί. Δεν έχεις διάθεση για τίποτα. Δεν έχεις διάθεση για τίποτα. Γίνεσαι κόκκολο με ένα ποτό και τελειώνει η υπόθεση. Ναι. Δεν υπάρχει. Εντάξει, τώρα θα πεις αυτό δεν είναι το υγιές, δεν είναι το σωστό. Άρα τώρα πάμε στον Άρη. Πάμε στον Άρη, μήπως πάρουμε τίποτα εκεί. Όχι, μήπως πάρουμε. Ναι. Εγώ το λέω πάλι και εκεί μπορούμε να κερδίσουμε. Δεν έχει κάτι ο Άρης. Δεν έχει κάτι ο Άρης. Τίποτα δεν έχει ο Άρης. Το κρατάω αυτό. Ναι, δεν έχει κάτι. Μπορούμε και ερχόμαστε εδώ μετά στους σημάδες να παίξουμε με το Βόλο. Εκεί το οποίο πρέπει να κερδίσουμε. Εκεί είναι τελικό. Εκεί πρέπει να το κερδίσουμε. Ναι. Αν δεν κερδίσει το Βόλο, μετά έχει θέμα. Τελειώσαμε. Τι έχει θέμα. Όχι, δεν τελειώσαμε. Έχει θεματάκι. Έχει ακόμα πολύ. Δεν τέλειωσε ο πρώτο γύρο. Χάσουμε το Βόλο εδώ, μένουμε πίσω. Εντάξει. Έχει θεματάκι. Εκεί θα πρέπει μετά να καθίσει η διοίκηση και να σκεφτεί τι θα πρέπει να αλλάξει. Να αλλάξει ο Βλάση, θα πρέπει να αλλάξει ο γενικό αρχηγό. Θα πρέπει να αλλάξει ο βοηθός προπονητή, θα πρέπει να αλλάξει ο προπονητής, όποιος είναι να αλλάξει. Ναι. Θα πρέπει να αλλάξει. Συνήθως κάτι. Σε τέτοιες περιπτώσεις αλλάζεις το στάικο και κάνεις ένα ηλεκτροσόκ, ξαναλέω. Κοίταξε να δεις, Βλάση. Ο Χρυσοβασίλης δεν άλλαζε εύκολα προπονητή. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Οι διοικήσεις του έχουν την ίδια νοοτροπία και τα παιδιά του. Εννοείται και αυτό και το κρατάνε το στάικο, αλλιώς θα τον είχαν αλλάξει. Αλλά ο Χρυσοβασίλης όμως διάλεγε προπονητές, ήξερε από προπονητές. Βέβαια και το στάικο ο Χρυσοβασίλης τον διάλεξε. Ευχαριστώ, Χριστόδουλε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Πάμε, τελειώνουμε με μπάσκετ. Πας Γιάννενα Ελευθερία Μοσχάτου 61-66. Ο Πας αυτοκτόνησε, θα μπορούσε να πει κάνει.